Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο Σήμερα έχω στα χέρια μου να δούμε ένα ηλεκτρονικό mod ή καλύτερα μια ηλεκτρονική σωλήνα και μιλάω για το Armor από EH Pro πάνω είναι ο Bachelor X, πάλι της ίδιας εταιρεία θα το δούμε σε λίγες μερούλες. Το προϊόν μου έχει έρθει από τη Heaven Gifts και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Links θα έχω κάτω στην περιγραφή. Ένα λάθος που είδα όμως τη στο συγκεκριμένο κινέζο site είναι ότι το έχουν γραμμένο συν σύ... ως Mac Mode. Δεν είναι μηχανικό, είναι ηλεκτρονικό. Μεγάλο λάθος για μένα. Πάμε όμως να δούμε πρώτα πώς έρχεται στη συσκευασία του. Να δούμε λίγα πραγματάκια πάνω στο ηλεκτρονικό αυτό mod και σε λίγο εδώ να πω τη γνώμη μου πάνω στο συγκεκριμένο αυτό mod. Έτσι έρχεται το Armor Prime από την EH Pro. Πάνω τίτλος της εταιρείας, τίτλος του προϊόντος, σελίδα της εταιρείας, ένα σλόγγαν τους και εδώ πέρα παραθυράκι για να βλέπουμε το μοντάκι μας. Είναι σωλήνας, είναι ηλεκτρονικός, δεν είναι μηχανικός. Να δούμε λίγο, εδώ πέρα έχουμε account σε facebook και instagram, τίτλος του προϊόντος, τίποτα και τίτλος της εταιρείας. Στο κάτω μέρος έχει κάποια warnings, QR code, το προϊόν που έχουμε επιλέξει και security code. Ανοίγουμε τη συσκευασία, έχουμε το σωλήνα μας. Θα το δούμε σε λιγάκι. Βγαίνει σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα. Επίσης έχουμε αντάπτορα για να χρησιμοποιήσουμε άμα θέλουμε να παίξουμε με 18650 μπαταρία. Επίσης παίζει με μπαταρία 2700 και 21700. Να δούμε επίσης τι άλλο από χαρτούρα τώρα έχει μέσα η συσκευασία όπου τα έχει πάρα πολύ σφιχτά αυτό το χώρισμα το αφήσουμε στη θέση του έχουμε μια καρτούλα για το πως πρέπει να είναι και πως να μην είναι οι μπαταριές πάρα πολύ καλό αυτό καρτούλα ότι έχει περάσει τον απαραίτητο έλεγχο ποιότητας αυτό καρτούλα εγγύησης Εδώ πέρα έχει μια, ένα πινακάκι όπου μας λέει από πού μέχρι πού είναι τα όντια της αντίστασης πόσα μπέρνα είναι η μπαταρία που μεχρι που ειναι τα όν της αντιστασης ποσα μπερνα ειναι η μπαταρια που χρησιμοποιουμε και εδώ πέρα το manual αυτό πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ λιτό, δεν χρειάζεται και κάτι παραπάνω βέβαια δεν έχει ούτε εναλλαγές στον modes ούτε τίποτα όπου αυτό είναι το υλικό του είναι μπράς, το πιο χαμηλά σε ohm που μπορεί να παίξει είναι 0,15 ohm, πάνω έχουμε το fire button, αρκετά ωραίο. Οι δύο τρυπούλες εδώ πέρα είναι δύο λαμπάκια που ανάλογα με το χρώμα που ανάβουν όταν πατάμε το κουμπί μας λένε σε ποια στάθμη είναι περίπου το, η μπαταρία μας. Όπως είπα βγαίνει σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα. Οι διαστάσει του είναι 90,5 χιλιοστά σε ύψο, 25 χιλιοστά η διάμετρό του, όπου πάνω μας γράφει Designed by EH Pro, 5-10 εννοεί το πόλο του. Εδώ πέρα έχουμε ένα σκαλιστό Armor κάτω EEH Pro και εδώ πέρα αυτό το κράνος πολεμιστή. Στο κάτω μέρος δύο τρύπες διαφυγής αερίων και ξεβιδώνουμε για να βάλουμε μέσα την μπαταρία. Εγώ θα το λειτουργήσω με 2700 μπαταρία, όπου έχει μέσα ένα μεγάλο συν, όσο φαίνεται. Και εδώ πέρα βλέπουμε το πλήν, να φανεί κάπως, εδώ πέρα έχουμε το πλήν όπου σημαίνει ότι βάζουμε την μπαταρία IJO2700 μέσα με το θετικό πόλο, ο αρνητικός κάτω, βιδώνουμε και όπως βιδώνουμε θα δούμε τα λαμπάκια να ανάβουν. Κάπως έτσι, πατάμε τώρα είναι κλειστό, 1, 2, 3, 4, 5 κλικ ανοίγει και 1, 2, 3, 4, 5 κλικ κλείνει. Να βάλω πάνω έναν ατμοποιητή πάλι της ίδιας εταιρεία. τον Bachelor X, θα τον δούμε και αυτόν σε λίγες μερούλες. 1, 2, 3, 4, 5. Όπω βλέπουμε, που είναι και αυτό 25 κάθεται ακριβώ πάνω. Γενικά χρυσό με μαύρο, κάπω να κάνει ένα αξιοπρεπέ σετάκι. Δίνει κομπλε ρεύμα. Ρίξτε μία ματιά στο συγκεκριμένο μοντάκι, και σε λίγο εδώ να πω τη γνώμη μου πάνω στο συγκεκριμένο mod. Πάμε λοιπόν να δοκιμάσω Armor από EH Pro. Υγράκι μέσα και εδώ. Strawberry Ice Cream, VMV που έχω μέσα στο bachelor X, εννοείται. Το στισηματάκι που έχω μέσα στο bachelor X είναι Fused Clapton Coilology, κλασικά είναι 86 σπίρε σε 2,5 πυρήνα, είναι κοντά στα 0,32, 0,33, 0,34. Μπαταριούλα μέσα, IJO 20700, για πάμε να δούμε. δίνει 4,2 σταθερά και πραγματικά δίνει πάρα μα πάρα πολύ ωραία ρεύμα. Είναι μια αρκετά οικονομική λύση, παίζει κοντά στο 30 νομίζω, 30 με 35, αρκετά καλή επιλογή για όποιον ψάχνει κάποιο σωληνοειδές μοντάκι, αλλά δεν θέλει να πάει σε μηχανικό. Πολύ ωραίο το κουμπάκι του εδώ πέρα, ωραίο βολικό Μπορείς να το κρατάς κατευθείαν πάει το δάχτυλο Το έχω δοκιμάσει και με MTL ατμοποιητή πάνω Είχα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα Το δοκίμασα και με 18x50 μπαταρία Δεν είχα κάποιο θέμα Ναι πριν να πείτε το ξέρω ότι το σκέφτεστε Ναι έχει τόσο καιρό που βγήκε Τι να κάνουμε το είχα δοκιμάσει Αρκετό καιρό πριν αλλά τώρα μου το έστειλε το συγκεκριμένο site, τι να κάνουμε. Αυτά, μια πάρα πολύ ωραία επιλογή κατά την άποψή μου, κατά τη γνώμη μου, όπως θέλετε πάρτε το, για κάποιον που ψάχνει ένα σωληνοειδές ηλεκτρονικό μοντάκι. Ναι κάποιοι έχουν ξενερώσει λίγο γιατί θα γούσταραν να έχει κουμπάκι από κάτω όπως έχει το φούς αλλά εμένα δεν με ενοχλεί αυτό να σας πω την αλήθεια, αν και με το κουμπάκι εδώ πέρα είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Παίρνει 25' ατμοποιητές, οι 24' ατμοποιητές που έχω βάλει πάνω έχει ένα μικρό κενάκι προς τα μέσα, αλλά με 25' αριδες, κάθεται κομπλέ. Δεν περίμενα ότι θα στέλνανε μαύρο, για κανένα λόγο εφόσον έχει και χρυσό και συνήθως οι Κινέζοι στέλνουν το πιο κουφό χρώμα αν και να σας πω την αλήθεια δεν με χάλασε τόσο το χρώμα γιατί όταν το είδα τελικά από κοντά το χρυσό ταιριάζει αρκετά καλά μπορώ να πω με μαύρο ατμοποιητή αν και έβαλα και σε πάνω ατμοποιητή αλλά νομίζω ότι θα το σετάρω με το Bachelor X. Αυτά. Ό,τι απορία έχετε με ρωτάτε κάτω στο ασχολή μου, στέλνετε ένα μήνυμα στη σελίδα στο facebook και τα λέμε σύντομα σε κάποιο νέο vlog, review ή παρουσίαση. <Ρι>